Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Κοκολάκη, τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Κύριε Κοκολάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω περνάτε δύσκολες μέρες, όπως και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι πολλών άλλων κλάδων. Το έχω ξαναπεί ούτως ή άλλως, ότι πάνω κάτω όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Είναι μια δύσκολη συγκυρία για όλο τον κόσμο και δι' για την Κρήτη μας. Θέλω να μου πείτε τους στόχους που έχετε από εδώ και στο εξής και τι θα κάνετε τις πρωτοβουλίες, γιατί ξέρω ότι θα βγείτε στους δρόμους την Τετάρτη 10.30 το πρωί εδώ στο Ηράκλειο σε μια μαζική έτσι πορεία διαμαρτυρίας, γιατί μέσα σε όλα αυτά βέβαια τα αιτήματά σας και οι προτεραιότητές σας δεν πρέπει να ξεχνιόνται από κανέναν. Ακριβώς όπως θα λέτε είναι, εμείς πραγματικά έχει κορυφωθεί η αγωνία μας, ο προβληματισμό μας όσον αφορά για την επανακίνηση της νέας τουριστικής σεζόν. Δυστυχώς δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία, ποιοι εργαζόμενοι θα εργαστούν, ποιες θα είναι οι συνθήκες εργασίας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες τεκμηριωμένες προτάσεις στα συναρμόδια Υπουργεία, στο Υπουργείο Τουρισμού, Εργασίας, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Έχουν το θέμα, το ξέρουν οι τοπικοί βουλευτές εδώ στο Ηράκλειο και έχει έρθει και το θέμα στη Βουλή. Εμείς τι ζητάμε? Εμείς λέμε ότι οι ξενοδοχοϊπάλληλοι των εποχικών λειτουργούν των ξενοδοχείων δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άνεργοι, αλλά ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τον οποίο ανεστάλλει η λειτουργία με απόφαση δημόσιας αρχής ή επιχειρήσεων που επλήγηκαν σοβαρά από την πανδημία λόγω του κορονοϊού. Εδώ πρέπει να πούμε και να απαιτούμε ότι εμείς διεκδικούμε την καταβολή αποζημίωση ειδικού σκοπού για αυτούς τους εργαζόμενους για όσο διάστημα δεν απασχοληθούν από τους εργοδότες λόγω της αναστολής της σύμβασης εργασίας, την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό της ασφαλιστικής δαπάνης εργοδότη και εργαζόμενου. Θέλουμε έκπτωση ενοικίου της πρώτης κατοικίας, πάγωμα δανειακών οφειλών και τραπεζικών απαιτήσεων. Αλλά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η εφαρμογή και η τήρηση όσον αφορά τα μέτρα που θα υπάρξουν στις επόμενες μέρες όταν θα επαναλειτουργήσουν οι ξενοδοχειακές μονάδες. Εμείς λοιπόν με αυτές τις τεκμηριωμένες προτάσεις δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί μέχρι σήμερα. Αυτές είναι, θα να τονίσω, τεκμηριωμένες από νομικής απόψεως. Είναι ένα δικαίωμα που απορρέει μέσα από την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, που εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι την συνυπογράψαμε με τους ξενοδόχους για όλο το 2020. Ισχύει η τοπική συλλογική σύμβαση που ρυθμίζει πέρα από τις αμοιβές και τις εργασιακές συνθήκες που θα εργάζονται οι εργαζόμενοι, υπάρχει και το δικαίωμα της επαναπρόληψης. Πρέπει να τονίσουμε ότι. Κύριε Κοκολάκη, και μιας και μιλάτε για επαναπρόσληψη γενικότερα και για τα εργασιακά δικαιώματα, είναι κάτι τελικά που σας φοβίζει περισσότερο στο βάθος όλης αυτής της κρίσης που βιώνουμε? Θα σας το πω ομά, όπως το λέει όλος ο κόσμος. Φοβούνται τις απολύσεις. Μήπως τελικά όλο αυτό το επιδημιολογικό ρεύμα με τις συνέπειες που έχει φέρει θα έχει και αντίκτυπο ακόμα και στο εργασιακό μέλλον χιλιάδων εργαζομένων? Αυτό ειλικρινά μας φοβίζει πάρα πολύ, γιατί έχουν εξαγγείλει όσον αφορά την εκπεριτροπή της εργασίας. Εμείς λέμε ναι στις ευεργετικές πολιτικές στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, αλλά όχι εις βάρος την απασχόληση, εις βάρος των εργαζομένων. Υπάρχουν, έχετε στοιχεία, καταγγελίες, κύριε Κοκολάκη? Λέω τώρα, ρωτάω, μήπως μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή την περίοδο, λίγο πριν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, να έχουν μπει στη διαδικασία κάποιοι ξενοδόχοι ενδεχομένως να σπάσουν τις συμβάσεις εργασίας με εργαζομένους για να προχωρήσουν σε απολύσεις? Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πέσει τίποτα στην αντίληψή μου. Από εκεί και μετά εμείς πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα ότι δεν θα ανεχτούμε τέτοιες πολιτικές. Δεν θα ανεχτούμε πολιτικές που θα οδηγήσουν για άλλη μια φορά στη στοχοποίηση και στην εξαθλίωση των εργαζομένων όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς οι ξενοδοχοϊπάλληλοι πραγματικά έχουμε βάλει, θα το πω, πλάτη ούτως ώστε ο τουρισμός μας να έχει την προστιθέμενη αξία μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στον τουριστικό κλάδο. Λοιπόν, καλά τα 800 ευρώ, καλή παράταση του Ταμείου Ανεργίας. Δεν ξέρω από εδώ και πέρα
Και ως ότου τελικά επανεκκινήσει το κομμάτι του τουρισμού και η τουριστική σεζόν, δεν ξέρω αν θα ενισχυθείτε περαιτέρω οικονομικά. Γιατί γνωρίζω οικογένειες, κύριε Κοκολάκη, γιατί το ξέρετε κι εσείς, οι οποίες ζουν αποκλειστικά και μόνο από το τουριστικό κομμάτι, εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία της Κρήτης και αυτή τη στιγμή ζουν σε μια μαύρη καθημερινότητα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και τα μηνύματα και ο σφιγμός που έχουμε από την κοινωνία. Ακριβώς όπως τα λέτε, είτε βεβαίως ήταν καλό η παράταση του Ταμείου Ανεργίας κατά 2 μήνες. Ναι. Από εκεί και μετά όμως πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν άνεργοι που δεν είχαν αυτή τις προϋποθέσεις του Ταμείου Ανεργίας. Εκεί τι γίνεται? Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που από τότε που κλείσαν τα ξενοδοχεία δεν έχουν βάλει ούτε 1 ευρώ στην τσέπη τους. Αυτοί λοιπόν οι εργαζόμενοι, ειδικά αυτοί, βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, το οποίο πραγματικά κάθε μέρα λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα όσον αφορά την επιβίωση αυτών των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν λέμε η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να εξαγγείλει και να διευρύνει τα μέτρα προς τους εργαζόμενους αυτούς, προς τους άνεργους, γιατί πραγματικά φοβάμαι ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την αντιμετώπιση της καθημερινότητας, πρόβλημα επιβίωσης. Εκεί λοιπόν εμείς γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους ενδοχοϋπάλληλους, αλλά και όσους πλήττονται από αυτή την πανδημία, την Τετάρτη 20 του μήνα, 10.30 ώρα το πρωί, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Από εκεί πρέπει να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση ότι πρέπει επιτέλους να σκύψει και το κεφάλι της πάνω στους εργαζόμενους, που πραγματικά αυτοί προσφέρουν τα πάντα, ούτως ώστε ο τουρισμός μας να έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, όσον αφορά και τις πληρότητες που έχουμε κάθε χρόνο αύξηση, αλλά και τα τεράστια έσοδα που έχουν ήδη οι ξενοδόχοι, αλλά προσφέρουμε και στην οικονομία της χώρας μας. Κύριε Κοκολάκη, έστω ότι μετά και από τις παραστάσεις διαμαρτυρίας που φαντάζομαι θα εκκινήσουν και στην Κρήτη, όπως είπατε, την Τετάρτη και στο Ρέθυμνο και στην περιοχή του Λασιθίου και στην υπόλοιπη χώρα, έστω τελικά ότι καλυφθούν τα αιτήματά σας εκ μέρους του Υπουργείου Τουρισμού, του Πρωθυπουργού, και πάμε σιγά σιγά για το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν. Σας προβληματίζει κάτι όσον αφορά το υγειονομικό πρωτόκολλο? Φοβάστε κάτι? Τι θα έπρεπε να γίνει έτσι ώστε τελικά να νιώσετε θωρακισμένοι απέναντι στο ενδεχόμενο μιας νέας, κακά τα ψέματα, επιδημιολογικής έξαρσης? Γιατί αυτό όλοι φοβόμαστε. Λέμε, αν έρθουν επισκέπτες, τουρίστες, θα πρέπει να γίνονται σωστοί έλεγχοι, σωστά τεστ σε πύλες εισόδου, εξόδου. Τελικά, μην την πληρώσει ο ξενοδοχο υπάλληλος, μην την πληρώσει ο ντόπιος πληθυσμός. Θα πρέπει το σύστημα δημόσιας υγείας να είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να αντέξει. Όλα αυτά τα σκέφτεστε πέρα από το κομμάτι όλων εκείνων των στοιχείων που ζητάτε από την κυβέρνηση, των οικονομικών και εργασιακών δεδομένων, εννοώ? Ακριβώς, μα το είπα και στην τοποθέτηση μου αρχικά. Είπα ότι είναι το παν για μας, είναι η εξειδίκευση των μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στα ξενοδοχεία. Εκεί πρέπει πραγματικά να προστατευτούμε εμείς οι εργαζόμενοι, αλλά πρέπει και οι επισκέπτες που θα έρθουν εδώ και αυτοί να είναι προστατευμένοι. Από εκεί πρέπει πραγματικά το σύστημα υγείας να θωρακιστεί όσο γίνεται καλύτερα. Εμείς το επόμενο διάστημα πιστεύω ότι θα έρθουμε σε επαφή και με τους ξενοδόχους, ούτως ώστε να γίνουν αυτά τα μαθήματα που χρειάζονται και η ειδίκευση για τους εργαζόμενους, τα μέτρα πρόληψης όσον αφορά πώς θα αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας. Είμαστε σε αναμονή να ανακοινωθούν τα πρωτόκολλα λειτουργίας, γιατί αυτές τις μέρες ακούμε διάφορα. Αυτό δεν είναι τίποτα σίγουρα, είναι μόνο πληροφορίες. Είμαστε σε αναμονή. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς αρχίζουμε από εδώ, από το Ηράκλειο, όσον αφορά γιατί είμαστε ένας από τους πιο τουριστικότερους νομούς του νομού Ηρακλείου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στο νομό μας απασχολούνται πάνω από 30.000 ξενοδοχοϋπάλληλοι, που το 90% είναι εποχικής λειτουργίας. Εδώ λοιπόν εμείς αρχίζουμε από το Ηράκλειο. Εμείς θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας όσον αφορά εάν τα αιτήματά μας δεν περάσουμε, και το λέω ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να μας πετάξουν το ξεροκόμματο, θα έλεγα εγώ, ένα ταμείο ανεργίας 400 ευρώ, γιατί εμείς με τα 400 ευρώ αυτά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Τρέχουν οι λογαριασμοί μας, τρέχουν οι υποχρεώσεις μας, τρέχουν τα νίκια μας. Αλλά εμείς θέλουμε πλήρης κάλυψη όσον αφορά το εισόδημα των εργαζομένων, όπως το είπαμε από την αρχή. Ναι. Μάλιστα. Όσον αφορά το υγειονομικό σκέλος, επειδή έχουν γίνει κάποιες πληροφορίες γνωστές για το πώς θα λειτουργούν ενδεχομένως οι μπουφέδες των ξενοδοχείων, εάν θα λειτουργήσουν τελικά, δεν ξέρω αν εκεί υπάρχουν ενστάσεις, επειδή τα ζείτε και ακούτε τελικά το σφιγμό, και αφού γκράζεστε τις σκέψεις του κάθε ξενοδοχοϋπαλλήλου, τουλάχιστον εδώ σε επίπεδο νομό Ηρακλείου,
προβληματίζει κάτι πιο συγκεκριμένο όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας. Είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων, το επισημαίνω για μία ακόμα φορά. Αλλά δεν ξέρω ως προς τα πρώτα στοιχεία που γνωρίζουμε, εάν διαφοροποιείται και η σκέψη του υπαλλήλου. Εάν έχει τις ενστάσεις του, ας πούμε. Πρωτίστως είναι η ασφάλεια, το τονίζουμε, των εργαζομένων. Από εκεί και μετά είμαστε σε αναμονή, ούτως ώστε και επίσημα να ανακοινωθούν τα πρωτόκολλα λειτουργίας, είτε είναι σε μπουφέδες, είτε είναι στις καμαριέρες, είτε σε οποιοδήποτε χώρο, στις πισίνες και όλα αυτά. Είμαστε σε αναμονή, τα παρακολουθούμε και ειλικρινά θα τα δούμε και θα αντιδράσουμε ανάλογα. Μάλιστα. Κύριε Κοκολάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ας ελπίσουμε να πάει ο αγώνας όπως τον έχετε σκεφτεί. Αρχίζει ενωμένης από την Τετάρτη 10.30 στους δρόμους του Ηρακλείου και θα κλείσετε με μια διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια Κρήτης. Να σας ευχαριστήσω πολύ και ας ελπίσουμε όλοι τελικά... Θα επιδώσουμε ψήφισμα στον Περιφερειάρχη και πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει εμείς που θα είμαστε διαδήλωση να κρατάμε όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται. Μπράβο. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Κοκολάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι καλύτερα τα πράγματα, πιο ξεκάθαρο το τοπίο για όλους και για όλες εκείνες τις οικογένειες που ζουν τελικά από τον τουρισμό και εργάζονται στα ξενοδοχεία όλης της Κρήτης. Καλή δύναμη.